Το δημόσιο αυτοματοποιημένο σύστημα ποδηλάτων εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα στο σταθμό της κεντρικής πλατείας στην Καρδίτσα. Παρόντες ήταν όλοι οι συντελεστές αυτής της προσπάθειας από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και τις εταιρείες που συνέβαλαν στη δημιουργία του συστήματος. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Παπαλός για τη χρήση του ποδηλάτου μίλησε για μια συστηματική προσπάθεια που ξεκίνησε επί Δημαρχίας Στέγου και συνεχίστηκε από όλες τις δημοτικές αρχές. Σήμερα επιχειρούμε ένα ποιοτικό άλμα, δίνοντας στην κοινή χρήση τους σταθμούς των κοινόχρηστων ποδηλάτων, ένα σύστημα που πιστεύουμε ότι αναβαθμίζει ποιοτικά όλη αυτή την ιδέα και που είδαμε τα πρώτα του αποτελέσματα τους προηγούμενους μήνες μόλις αρχίσαμε να το εγκαθιστούμε. Αξίζει να σημειώσουμε ότι την όλη προσπάθεια στηρίζει ο Όμιλος Τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ, καθώς προτίθεται να αναλάβει το κόστος συντήρησης. Εμείς από την πλευρά του ΟΤΕ και της Κοσμοτέ θέλουμε να είμαστε αρρωγείς από το πρόγραμμα αυτό. Ο ΤΕΚ Κοσμοτέ εκπνέει ένα μεγάλο πρόγραμμα όσον αφορά την υποστήριξη του ποδηλάτου, το ποδηλατοδράσης, με βασικό στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης του ποδηλάτου, καθώς και την ανάπτυξη της ποδηλατικής κουλτούρας σε όλους τους πολίτες, τόσο τους Αθηναίους όσο και στην περιφέρεια της Ελλάδος. Εμπνεόμαστε από την πόλη της Καρδίτσας, που είναι μια πόλη καθαρά ποδηλατική, με έντονη την ποδηλατική κουλτούρα. Θέλουμε να δούμε και να μελετήσουμε το παράδειγμα και να μπορούμε να το εφαρμόσουμε και σε άλλες πόλεις. Το ποδήλατο θέλει να μπει στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό ενθαρρύνουμε τη χρήση του και σίγουρα ενθαρρύνουμε και τη χρήση του δημόσιου ποδήλατου, το κοινόχρηστο ποδήλατο που μπορεί ο κάθε πολίτης να το πάρει, να το χρησιμοποιήσει και να κάνει ανεπηρέαστα και ανεξάρτητα τη δουλειά του. Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι κοντά στον πολίτη, επιστρέφει με τις δράσεις αυτές την αγάπη των πολιτών πίσω στους ίδιους. Ο ΟΤΕ δεν ανοίγει μόνο δρόμους επικοινωνιών, ανοίγει και ποδηλατοδρόμους. Με αυτή τη δράση έτσι παρουσιαζόμαστε και έτσι εμφανιζόμαστε δίπλα στον πολίτη.